προσέλευση του κόσμου ήταν πάρα πολύ μεγάλη, γέμισε η αίθουσα. Η συμμετοχή του κόσμου κράτησε πάρα πολύ ώρα. Ο σκοπός και οι προτάσεις μας για σήμερα νομίζω ότι επιτεύχθηκαν με τον καλύτερο τρόπο. Παρουσιάσαμε τα 6 μεγάλα θέματα, 4 για τη Θεσσαλονίκη και 2 για το σύνολο της χώρας, τα οποία χρειάζονται επίλυση και ελπίζουμε να υπάρχουν ευήκοα ότα και να δείξει η πολιτεία δια των οργάνων της το αντίστοιχο ενδιαφέρον. Δεν καλέσαμε πολιτικούς να μιλήσουν στο πάνελ, τους καλέσαμε να μας ακούσουν. Και αυτός είναι ο σκοπός ο οποίος έγινε σήμερα. Τα θέματα τα οποία θέσαμε είναι η προσέλκυση των επενδύσεων στη Δυτική Θεσσαλονίκη, η εξυγίαση και εξισορρόπηση του θαλασσίου μετόπου να υπάρχουν επενδύσεις στη Δυτική Θεσσαλονίκη όπως υπάρχουν και στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, η αποφυγή των ζητημάτων και των προβλημάτων που δημιουργούνται με τα επιχειρηματικά πάρκα που επαγγέλλονται επιχειρηματικά πάρκα χωρίς επιχειρήσεις, ενώ υπάρχουν 1.000.000 τετραγωνικά μέτρα κενά κτίρια, όπως σας είπε ο κύριος Ναξιάδης, και τα κενά του ιδίου προβλήματος, ακόμη και της μείωσης πληθυσμού, που προβλέπεται στο ΓΟΥ Ποσό Θεσσαλονίκης. Φυσικά, ένα μεγάλο κεφάλαιο εθνικού επίπεδου είναι ο εξυγχρονισμός και η ταχύτητα υλοποίησης των στρατηγικών επενδύσεων και πώς θα λύσουμε το θέμα από το εσωτερικό δάνειο, τα οποία τυρανούν τη χώρα με τα 340 δις εσωτερικό χρέος. Πώς μπορούν να υλοποιηθούν με μία πρόταση, η οποία το ψήφισε και η Ισπανία, τα δάνεια να μπορούν να αναζητούνται περίπου στο διπλάσιο ή αν θέλετε ακόμη και στο τριπλάσιο, αλλά όχι στο δεκαπλάσιο του κόστους ή των τιμών με τα οποία αγοράστηκαν. Έτσι μόνο μπορεί να ξεμπλοκάρει το θέμα του εσωτερικού δανεισμού. Αυτά είναι τα θέματα και πιστεύουμε ότι βάζουμε ένα θετικό πρόσημο με την παρουσία μας. Όλοι οι επιχειρηματίες τους οποίους είδατε στο πάνελ, όλοι είναι επιχειρηματίες πεδίου. Δεν είναι πολιτικοί και δεν έχουμε θέματα πολιτικής. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σας ευχαριστούμε που είστε σήμερα μαζί μας. Ύστερα από 3 χρόνια, οι 473 μεγάλες επιχειρήσεις και πολίτες και το Think Tank Νέο Ρεύμα Νέο Όραμα κάνουμε μια νέα εκδήλωση προκειμένου να καταθέσουμε τις διαπιστώσεις, την αποτύπωση της σημερινής κατάστασης και τις προτάσεις προκειμένου να μπορεί να υλοποιηθούν από την πολιτεία. Θέλω να χαιρετήσω τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, την κυρία Ευθυμίου και τον κύριο Κούβελα, τον κύριο Μάρδα από το ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Κούπκα, ο οποίος είναι ο εκπρόσωπος του Δημάρχου, του κύριου Ζέρβα, ο οποίος με πήρε σήμερα το πρωί και έχει άλλη ανηλυμένη υποχρέωση. Και σας ευχαριστούμε και όλους εσάς που είστε σήμερα παρόντες εδώ. Θέλω να ζητήσω να κάνω μια πολύ μικρή διευκρίνηση. Ήταν να είναι μαζί μας και ο κύριος Χαΐτογλου, ο οποίος για προσωπικούς λόγους απουσιάζει εκτός Ελλάδος από σήμερα το πρωί. Εγώ το έμαθα αργά χθες το βράδυ. Θα το διορθώνουμε στην πρόσκληση, αλλά δεν μπορούσαμε. Αλλά είναι στο εξωτερικό από σήμερα το πρωί μέχρι τις 6 Σεπτεμβρίου. Και ζητώ συγγνώμη γι' αυτό, αλλά επειδή είναι για προσωπικό λόγο, δεν χρειάζεται να πούμε κάτι παραπάνω. Ξεκινώντας, που μας ξέρετε σχεδόν όλοι, θεωρούμε ότι είμαστε ίσως η πιο διαχρονική παρέμβαση που έχουμε πρόσημο την ανάταξη και μόνο. Οι κύριες επισημάνσεις μας από το παρελθόν, τις οποίες θα τις καταθέσουμε και συντομία και σήμερα, έχουν επιβεβαιωθεί οι περισσότερες, είτε οι θετικές προτάσεις, είτε αν θέλετε και οι αρνητικές. Και θα πρέπει να πούμε ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους συμμετέχοντες του πάνελ, τους οποίους τους γνωρίζετε. Θα πάρουμε σειρά από δεξιά. Ο κ. Ναξιάδης είναι από το χώρο των καπνεμπόρων, των καπνών. Καπνάει σφύλα όπως του αρέσει να λέει. Η κυρία Νικολαίδου είναι η γνωστή εταιρεία Χαλιών. Ο κ. Παυλίδης ίσως είναι η μεγαλύτερη βιομηχανική και οικονομική οντότητα στην κεντρική Μακεδονία, με πολλά εργοστάσια και με μεγάλη δραστηριότητα και επίδραση. Εγώ να μην πω για τον εαυτό μου, δεν πρέπει. Αριστερά μου είναι ο κύριος Βαρσακέλης. Κέντρο αριστερά, δηλαδή.
Κέντρο-αριστερά. Από την κέντρο-αριστερά, ο οποίος είναι πασίγνωστος καθηγητής οικονομικών, διετέλεσε και αντιπρίτανης του Απουθού και είναι βαθύς γνώστης των οικονομικών θεμάτων από πάρα πολλά χρόνια. Ο κύριος Μπόγιας είναι μια δυναμική βιοτεχνία στη Δυτική Θεσσαλονίκη, είναι ο νεότερος της ομάδος η οποία είναι μαζί μας εδώ και 3-4 χρόνια και ο κύριος Ευστρατίου είναι γνωστός στις εταιρείες που κάνει έτοιμος κυρόδημα στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Να ευχαριστήσουμε ιδιαίτερα τον κύριο Νίκο Φιλίππου, τον οποίο δεν έχουμε ευχαριστήσει ως τώρα, γιατί αυτός είναι που εργάζεται άοκνα με αφοσίωση και πάθος για το καλό της περιοχής και της χώρας. Είναι αυτός που μας δίνει όθηση, μας σκουντάει όλους να δουλέψουμε και να προσπαθήσουμε να κάνουμε την αλλαγή στην περιοχή. Ο Νίκος ο Φιλίππου είναι για μένα ένα οικονομικό αλμανάκ, ας το πούμε, κάπως έτσι. Και όποιος θέλει να τον πάρετε οικονομικά, θα πρέπει να μιλάει μαζί του. Καλησπέρα και από μένα. Καταρχήν θέλω να σας συγχαρώ πραγματικά για την προσπάθειά σας, γιατί νομίζω είναι πολύ σημαντικό η κεντρική διοίκηση, είτε έχει να κάνει με το πρώτο βαθμό, είτε με το δεύτερο βαθμό, είτε με την κεντρική διοίκηση, πραγματικά να παίρνει προτάσεις και απόψεις μέσα από τους ανθρώπους που επιχειρούν, που μπαίνουν στη διαδικασία του ρίσκου. Γιατί τη στιγμή, άμα θέλουμε να υπάρχει κάποια ανάπτυξη, η ανάπτυξη αυτή μπορεί να έρθει μόνο μέσα από το επιχειρηματικό κόσμο. Δεν υπάρχει ανάπτυξη μόνο από έκθεση ιδεών. Αλέξανδρος Αδαμίδης, 32 χρόνια στον χώρο του αυτοκινήτου. Πραγματικά αυτό που βλέπω αυτή τη στιγμή είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Η αλήθεια μου άρεσε πάρα πολύ. Άκουσα πολύ ωραία πράγματα.